Δύο παιδιά μετανάστες ηλικίας μόλις 12 ετών τραυματίστηκαν από πυρά της κροατικής αστυνομίας στα σύνορα με τη Βοσνία. Οι Κροάτες άνοιξαν πύρα εναντίον ενός βαν με αυστριακές πινακίδες που μετέφερε 29 μετανάστες, από τους οποίους 15 παιδιά, όταν ο οδηγός αγνόησε σήμα για έλεγχο. Τα παιδιά, βαριά τραυματισμένα, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Ζάνταρ. Περιθάλψαμε δύο παιδιά ηλικίας 12 ετών, ένα αγόρι χτυπημένο από θραύσματα στο πρόσωπο. Είναι στη μονάδα εντατικής φροντίδας και η ζωή του δεν είναι σε κίνδυνο. Το κορίτσι ήταν και αυτό χτυπημένο στο πρόσωπο και νοσηλεύεται στην παιδιατρική χειρουργική κλινική. Η αστυνομία λέει ότι το βαν πέρασε παράνομα τα σύνορα. Ο οδηγός επιχείρησε να χτυπήσει τους αστυνομικούς που ήταν στα οχήματά τους. Τότε αυτοί αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν τον οπλισμό τους και άνοιξαν πύρα εναντίον του βαν. Εκτός των δύο παιδιών, στο νοσοκομείο με ελαφρότερα τραύματα μεταφέρθηκαν άλλοι 5 μετανάστες. Θα γίνει έρευνα από το Υπουργείο Εσωτερικών και τα συμπεράσματα θα διαβιβαστούν στο γραφείο του εισαγγελέα. Τη λύπη του για το συμβάν εξέφρασε ο Πρωθυπουργός της Κροατίας Αντρέι Πλένκοβιτς, αν και η αστυνομία της χώρας συχνά επικρίνεται για τη βίαιη μεταχείριση προς τους μετανάστες.